Καλησπέρα σας. Για άλλη μια φορά εδώ στο κελί για ένα βίντεο review το επιτραπέζουμε. Θα δούμε το Άτον σήμερα. Είμαστε αρχιερείς που θέλουμε να κατακτήσουμε τις πυραμίδες στην αρχαία Θήβα, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοια λέει το story που δεν θα το δούμε στο παιχνίδι πάλι. Είμαστε ο Άτον και ο Άμον, κάπως έτσι. Δύο παιχτών μόνο. Προσωπικό deck ο κάθε παίχτης, με κάρτες πολύ απλά από το 1 ως το 4, 1, 2, 3, 4. Ανακατεύουμε, στο γύρο μας τραβάμε εκεί δύο παίχτες, 4 κάρτες και κρυφά τις τοποθετούμε στις 4 πιθανές θέσεις της μεριάς μας. Ένας παίχτης από εδώ και ένας παίχτης από εδώ. Το ταμπλό έχει 4 ναούς, ο 1, ο 2, ο 3 και ο 4 και 4 πιθανά action που θα τα κάνουμε όλα και θα τοποθετήσουμε την κάθε μας κάρτα μπροστά σε κάθε face. Τώρα έχω πάρει από όλες τις κάρτες, έτσι για να δείξουμε καλύτερα, και πάμε να ξεκινήσουμε τα face. Αφού έχουμε τις κάρτες μας, τοποθετούμε. Ένας μετά τον άλλο ή δεν έχει? Όχι, ταυτόχρονα τοποθετούμε και μετά κάνουμε reveal μία-μία ταυτόχρονα. Ας πούμε είμαστε έτσι. Δεν με νοιάζει τώρα για το παράδειγμα. Ωραία. Και ξεκινάμε, ανοίγουμε το νούμερο 1. Στο νούμερο 1 μετράμε το άθροισμα. Συγγνώμη, δεν μετράμε το άθροισμα. 3 και αφαιρούμε το μεγάλο, το μικρό από το μεγάλο. Μένει 2. 2 υπέρ του μπλε παίχτη. 3 ο μπλε μείον 1 κόκκινο. 3 ο μπλε μείον 1 ο κόκκινος, μένει 2. Το 2 θα το πάρει διπλάσιο σε πόντους νίκης αυτός που έβαλε τη μεγαλύτερη κάρτα. Πολύ απλά. Πήρε δηλαδή 4 ποντάκια ο μπλε παίχτης αυτή τη στιγμή. Κατευθείαν το ξεκίνημα. Ναι. Το... Σε κάθε κάρτα είναι αυτό, Σε κάθε πρώτο face. Στο πρώτο. Ναι, στο πρώτο face γίνεται αυτό. Και καθορίζεται, για να το θυμηθώ, καθορίζεται και ο πρώτος παίχτης. Για την επόμενο γύρο. Για το πώς θα, για τις... Όχι, όχι. Δεν καθορίζει το πρώτο παίκτη, αυτό γίνεται εδώ. Λοιπόν, συγγνώμη. Μόνο αυτό. Τη διαφορά την παίρνουν σε VP. Άρα εδώ πέρα μπορεί να μην ρισκάρεις να βάλεις μεγάλη κάρτα γιατί θες να τη βάλεις παρακάτω, αλλά μπορεί να χάσεις VP, να κερδίσει ο αντίπαλος δηλαδή. Στο δεύτερο phase, θα το παραλείψω και θα το πω σε λίγο, και πάμε να δούμε το τρίτο phase. Το τρίτο phase σου λέει ότι σε ποιους ναούς, όπως βλέπουμε στην εικόνα, στον ένα ναό. Μάλλον έως τον ένα ναό. Αν είχα αυτό εδώ, θα ήταν έως τον τρία ναό. Τι θα κάνω, θα τοποθετήσω υπεροχή. Τι υπεροχή θα τοποθετήσω? 2. Άρα, έτσι μπορώ μέχρι τον τρία ναό, 1, 2, 3, να τοποθετήσω 2 επιρροές. Δηλαδή μπορώ να κάνω 1 και 1, 2. Όπου θέλω έως τον τρία ναό. Αν τα είχα έτσι δηλαδή, θα έβαζα 3 επιρροές. 2 επιρροές. 3 επιρροές μέχρι τον 2 ναό. Άρα θα μπορούσα να κάνω αυτό, ας πούμε. Ακόμα και αυτό έτσι. Κάθε τετράγωνο παίρνει μία επιρροή. Ναι. Ωραία. Άμα το είχα έτσι, θα μπορούσα μόνο στον 1 ναό 3 επιρροές. Άρα θα έκανα αυτό. Πρέπει να είναι στο ίδιο χρώμα πράσινο ή σχεδόν. Όχι, όχι, όπου θέλω. 3 επιρροές απλά. Πάμε να εξηγήσουμε το νούμερο 2. Το νούμερο 2 καταρχήν βγάζει το turn order. Άρα, έχουμε παίξει αυτό, έχω πάρει εγώ 2 πόντους ως μπλε παίχτης, γιατί έχω ένα διαφορά, το διπλάσιο του, 2 πόντους. Πάμε, ανοίγουμε εδώ. Εδώ, όποιος παίξει το μικρότερο νούμερο, παίζει πρώτος. Ωραία. Παίζει ανάποδο για τη σειρά. Ναι, για τη σειρά. Και συγκρίνουμε το νούμερο που έχουμε παίξει με το νούμερο 2. Αν είναι κατώτερο, αφαιρούμε ένα πιόνι, μία επιρροή από το ταμπλό δικιά μας. Γιατί έχω βάλει αρνητικό κάτω από το 2. Ωραία. Από όπου θέλω στο ταμπλό. Από όπου θέλω στο ταμπλό, δικιά μου. Αν έχω βάλει μεγάλο, που παίζω σίγουρα τελευταίος, και μεγαλύτερο από το 2. Και μεγαλύτερο από το 2. Πόσο είναι μεγαλύτερο από το 2? 2. Βγάζω 2 του αντιπάλου. Επίθεση. Ναι, κάνεις επίθεση.
Το ένα δηλαδή αφαιρείς δικά σου και το άλλο αφαιρείς του αντιπάλου. Απέξι. Άρα θες να βάλεις μεγάλο. Ναι. Μήνυμα και κάτι, ναι. Θα βγάλεις δικά σου. Ναι. Οπότε τώρα εδώ, αν δεν έχει να βγάλεις, δεν βγάζεις προφανώς. Στους πρώτους γύρους δηλαδή, εδώ δεν σε νοιάζει τι βάζεις. Και μετά, αφού παίζει πρώτος ο κόκκινος, θα ανοίξει πρώτα ο κόκκινος. Θα βάλει μέχρι τον ένα ναό, ένα πιόνι. Α, κάνει όλη τη φάση 3-4 ο πρώτος. Ναι, ο πρώτος παίχτης. Βγήκε από το δεύτερη φάση. Ναι. Okay. Μετά θα κάνω και εγώ ως μπλε παίχτης, στον ένα ναό, 3. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να μπει κόκκινο. Και βάζω και εγώ 3. Δεν μπορώ να τον βγάλω από εδώ παρά μόνο με τον τρόπο που είπαμε στη φάση 2. Τώρα, κάθε επιρροή που βγάζω από τη φάση 2 πάει εδώ, σε αυτό το track, ό,τι χρώμα κι αν είναι. Αυτό είναι απλά τρόπος να μετράμε, διότι όταν γεμίσει όλο, ως εδώ κάτω, δεν μας νοιάζει από το χρώμα, και πάει να μπει το επόμενο, θα γίνει δηλαδή εδώ, θα μπει στο πρώτο το επόμενο και όλα αυτά φεύγουν. Όταν γίνει αυτό, κάνουμε scoring. Το scoring είναι σε κάθε ναό ξεχωριστό. Δηλαδή, στο νούμερο 1 ναό, μετράς του ενός παίχτη τα πιόνια, με του άλλου παίχτη τα πιόνια και αφαιρείς τα μικρότερα από το μεγαλύτερο. Δηλαδή, εδώ έχει ο κόκκινος 4. Και ο μπλε 2. Άρα ο κόκκινος που έχει τα περισσότερα θα πάρει 2 πόντους. Τη διαφορά του. Όπως η πρώτη φάση. Ναι. Στον 2 ναό, σε όποιους ναούς έχεις την πλειοψηφία, δηλαδή αν εγώ ήμουν έτσι, έχω την πλειοψηφία σε αυτό το ναό, θα πάρω 5 πόντους. Αλλά δεν την έχω πουθενά άλλου. Αν ήμουν έτσι, έχω την πλειοψηφία σε αυτό το ναό και σε αυτό το ναό θα πάρω 10 πόντους. 5 και 5. Στον τρίτο ναό, για κάθε ένα που έχει, αυτός που έχει την πλειοψηφία θα πάρει ένα πόντο. Δηλαδή, έτσι άμα ήμασταν, θα παίρνε 2 πόντους ο κόκκινος. Αν ήταν έτσι, θα παίρνε 4 πόντους ο μπλε. Το δείχνει και εδώ. Ναι. Εδώ πέρα, στον τέταρτο ναό, αν έχεις την πλειοψηφία σε αυτό το ναό, θα πάρεις 3 πόντους για κάθε μπλε που πατάς σε όλους τους ναούς. Το γαλάζιο αυτό. 3, 6, 9, 12 θα έπαιρνα. Αφού έχω την πλειοψηφία εδώ. Όμως γίνεται το scoring μου. Και όποιος έχει την πλειοψηφία στα μαύρα, σε όλο το ταμπλό, είναι απλά 8 πόντοι. Όποιος πατάει στο συν 1 και στο συν 2, παίρνει τους πόντους που λέει. Έναν άμα πατάω εδώ, έναν άμα πατάω εδώ, δύο κόκκινος άμα πατάει εδώ, αλλά και έχει και την πλειοψηφία. Και αυτό είναι το σκοράρισμα. Μόλις γίνει το σκοράρισμα, κάθε ένας παίχτης βγάζει ένα πιόνι, μία επιρροή του από κάθε ναό, αναγκαστικά. Άρα θα βγαίναν όλα αυτά και θα συνεχίζαμε το παιχνίδι μέχρι να ξαναγεμίσει αυτό και να ξαναγίνει σκοράρισμα. Το παιχνίδι τελειώνει όταν κάποιος παίχτης περάσει τα 40, τελειώνει αμέσως και γίνεται σκοράρισμα. Γενικά αυτός που έχει τους περισσότερους πόντους. Γίνεται τελικό σκοράρισμα τότε. Όχι, με το που περάσει τα 40 τελειώνει instant. Ναι. Απλά μπορεί να περάσει τους 40 με το σκοράρισμα του τρίτου ναού, οπότε θα γίνει και του τέταρτου. Σωστό. Ή όταν κάποιος παίχτης πατήσει σε όλα τα πράσινα ή σε όλα τα κίτρινα. Και αυτό γίνεται instant. Δηλαδή, αν παίζω εγώ τελευταίος και έχω μόνο 2 κίτρινα άδεια, ας πούμε, έχω όλα τα άλλα γεμάτα και παίζω τελευταίος και έχω να βάλω 2 μέχρι τον τρίτο ναό, άνω 1-2, τελειώνω ο γύρος και νίκησα. Και νίκησα ανεξάρτητα με το σκορ. Ναι, instant. Μπορεί να έσουν πίσω το σκορ. Οπότε τελειώνει το παιχνίδι και μετράνε πόντους. Τελειώνει και νικάει αυτός που έκανε το... Το γέμισε. Που του γέμισε τα κίτρινα ή τα πράσινα αντίστοιχα. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.